πήγαμε για ένα πάρα πολύ σύντομο ποτό, φαγητό σε παραδοσιακό μαγαζί, δείτε τα εδώ. Που λέτε πρώτο βραδάκι, μόλις φτάσαμε, πήγαμε μία γρήγορα ξενοδοχείο, κάναμε μπάνιο και βγήκαμε και στη γειτονιά μας βλέπουμε αυτό εδώ το παραδοσιακό μαγαζάκι που είχε κόσμο. Είναι έτσι τέτοια φάση. Εξωτερικό, έχει λίγα τραπεζάκια και μας λέει ένας κύριος έξω που φτιάχνει κάτι βραχολάκια, δεν ξέρω από εκεί. Λέει, α, έχει ωραίο φαγητό. Και ήρθαμε και είναι το πιο ωραίο pad thai που έχω φάει ποτέ. Yummy, 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 yummy. Επίσης οι μπύρες τους εδώ πέρα είναι 600 ml. Τρώμε φαγητό στην Ασία, ρε. Τρώμε αληθινό pad thai. Όλο αυτό ναι. Το δικό μου street food. Φάγαμε, ήπιαμε, νομίσαμε ότι ήμασταν στο Khao San και τελικά ήμασταν στο παράλληλο δρομάκι. Και ήταν λίγο πιο ξεφτυλέ η φάση. Δεν πειράζει, έχουμε χρόνο να το δούμε. Και τώρα πάμε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε. Και αύριο ανυπομονώ για το μασάζ που θα κάνουμε, γιατί είμαι παντού πιασμένη. Ψάξαμε να δούμε για ένα ωραίο πρωινάδικο και καταλήξαμε σε ένα τέρμα τουριστικό μέρος. Έπρεπε να πάμε σε ένα παραδίπλο που ήταν μόνο Ασιάτης. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Και είμαστε σε ένα κεντρικό δρόμο, έχει πάρα πολύ φασαρία. Για κάποιο λόγο τσικνίζουν στις 9 το πρωί και θα μυρίσουν τα μαλλιά μας, κανένα θέμα. Νάτος, νάτος, έτοιμος, φέρτο το ποψίδι. Και έχει παντού καλώδια. Παντού καλώδια. Καλημέρα. Να σου πω, γιατί είσαι τόσο καλωδημένος πρωί-πρωί. Νιώθω πλεμπέα, κύριε. Α, ναι, μόνο παντόφλι. Κυριλέ. Apple juice, θα φροντίσω να πίνω και να τρώω πολλά φρούτα. Αυτό είναι Thai καφές, που στην ουσία είναι αμερικάνο με παγάκια και γάλα. Και εγώ πήρα ένα muffin με αμπουλάκια μέσα. Και κάπως έτσι θα ξεκινήσει η μέρα μας, μετά θα πάμε μασάζ, μετά θα πάμε στο ναούς. Περάσαμε το πιο τρομακτικό σημείο ever, ήταν απλά χρέπια και λέμε ωραία τώρα θα μας μαχαιρώσουν και θα μας πάρουν τα νεφρά. Και φτάσαμε σε ένα ποταμάκι γιατί θέλουμε να περάσουμε απλά απέναντι. Το βρήκαμε! Φτάσαμε σε ένα τέλειο στενάκι για να βρούμε motorbike. Αυτό εδώ μυρίζει Ασία. Καλά, γενικά η Ασία δεν μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Κάπου εκεί που κάθεσαι και είναι μια χαρά, μυρίζουν έτσι ωραία φαγητά, καψαλιστά. Σου έρχεται μια βοθρίλα και λες, α, ωραία, καλή μου όρεξη. Yes, Bangkok. Ναι, ναι, ναι. Φρασκάδα! Ούτε εκεί πέρα βρήκαμε μηχανάκι. Έχουμε πάει ήδη σε δύο μέρη. Ήρθαμε στο Market Chatuchak που έχει γενικά 15.000 booths, 15.000 μαγαζάκια. Πρώτα θα πάμε για φαγητό γιατί αιμοκτονούμε. Αχ, είναι τέλεια εδώ! Έχει μέχρι και χαλιά! Έχει ρούχα, χίλια δυο. Εδώ πέρα θέλω να έρθω να πάρω σουβενίρ σε οποιονδήποτε άνθρωπο ξέρω. Κόβουμε δρόμο από ένα τέλειο ξενάκι. Καλά, εγώ θέλω να μείνω για πάντα εδώ. Να χαζεύω ωραία πραγματάκια και σουβενίρ και σκατάκια και όλα αυτά τα μικρά πράγματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μικρά πράγματα. Άχι κι άλλα ρε, είναι λαβύρινθος. Ωραία, πώς θα φύγουμε από εδώ. Ξαφνικά συνέβη αυτό. Ό,τι καλύτερα. Κάτσαμε σε ένα τέρμα παραδοσιακό μαγαζάκι. Είναι κάπως έτσι. Είναι έτσι τέτοια φάση. Και όλοι τρώνε ο ένας δίπλα στον άλλο. Είμαστε όλοι χωριανοί εδώ πέρα. Έλα ρε! Εδώ τα μπουκάλια τους. Τα σφίγγουνε. Όχι, ρε, δεν έχω πρόβλημα. Τα σφίγγουνε με μανία, με μίσος. Και δεν μπορώ να ανοίξω κανένα. Έλα, δυνατέ. Έλα, δυνατέ. Πήρα κάτι τέτοια λουλουδάκια να τα φοράω με τα outfits. Θα βάλω το ροζ που σήμερα ταιριάζει. Ορίστε. Δεν τα βάλα, ρε.
πολύ το μαγαζάκι που φάγαμε χτες που ξαναήρθαμε. Τόσες επιλογές και εμείς ήρθαμε εδώ σταθεροί πελάτες. Με την πυρίτσα του. Τι ωραία, τι ωραία. Εδώ. Εγώ κλασικά σαν παλαβή κάθομαι και κοιτάω δεξιά και αριστερά για κατσαρίδια. Μην τυχόν και ανέβει κανένα πάνω μου. Δείξε τους φίλους σου. Εγώ παντού με τις φοβίες μου. Έβγαλα και δύο τεράστια δεν το είχα δει! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό, ρε! Έβγαλα δύο τεράστια εξανθήματα. Δεν ξέρω τι με τσίμπησε. Πάντως είναι κάτι πολύ αγωνιστικό και πολύ επιλεκτικό με τους ώμους. Είναι φετιχισιάρικο κουνούπι. Το ωραίο το μαγαζάκι. Το μικρό, το παραδοσιακό. Δίπλα το ξενοδοχείο λέγεται Chillax Resort. Μου κάνει εντύπωση γιατί resort είναι πολύ τέλεια, ρε παιδί μου. Ναι. Το να πεις κάτι πολυτελές Chillax. Χαλαρά! Σκέφτομαι να πεις ξέρω εγώ ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Ελλάδα. Χαλαρά! Θες λίγο νερό. Θέλεις. Έλα, πιες λίγο νερό. Έφαγε τέτοιο που είναι τσίλι και υποφέρει. Κατά λάθος όμως. Τι κατά λάθος, πριν μου λες «Α, πιστεύεις θα καώ πολύ» και το έφαγες άλλο. Ναι, πρώτη φορά και μετά την ξαναπάτησα. Έλα μη κλαις, δεν πειράζει. Ωραία το αυτί μου, ρε. Έλα μη κλαις. Το αυτί σου γιατί πονάει. Έλατε. Λες να μπει και μέσα κάποια ράχνη και να έκανε αυγά. Όπως θα μπει στο δικό σου. Εγώ έχω κάνει, έχω γεννήσει αραχνάκια. Δεν στο έχω πει που έχω πάει σε ωριλά και μου τα έβγαλε. Καλά να πάρεις, είπε, τα σύγχαμα. Drama queen. Καλύζομαι, ρε. Και συνεχίζεις να τρώει όμως ακάθεκτος. Όσο ξανιμπάνει ο Άλεξ να σας δείξω τι αγόρασα από την αγορά. Πήρα αυτό το φόρεμα που το είδα στην κούκλα και το ερωτεύτηκα. Μιλάω στο vlog. Πολύ αρχαιολινικό vibe, αλλά μου άρεσε πολύ. Αχ, δεν σας έχω κάνει room tour. Το άλλο που πήρα, δεν θα το φορέσω πάλι γιατί είναι λίγο ταλαιπωρία. Θα το δείτε κάποια στιγμή μέσα στο vlog να το φοράω. Πήρα αυτό το καταπληκτικό ύφασμα που αν το πιάσετε, μακάρι να μπορούσατε να το πιάσετε, είναι τόσο ωραίο. Ήθελα κάτι πορτοκαλί, είναι σετάκι παντελόνι, παντελόνα έτσι πολύ φαρδιά με ένα crop top. Μου θύμισε αυτό που φοράνε οι monks λίγο και σκέφτηκα πόσο ωραίο θα βγαίνει στις φωτογραφίες το πορτοκαλί. Πήρα ένα νέο μαγιό γιατί δεν έχω πάρα πολλά μαγιό που να μου κάνουν, καταλαβαίνετε. Α! Περίμενε! Νομίζω σας τα έδειξα αυτά εδώ που πήρα για τα μαλλιά, τα λατρεύω. Πήρα αυτά τα σκουλαρίκια. Αυτό που λέτε το πήρα για να το κάνω σετ με αυτά. Στην αρχή είχα σκεφτεί να πάρω το ίδιο σε πράσινο για να κάνει αντίθεση, αλλά όταν το δοκίμασα δεν μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε αυτό το μονόχρωμο, όλο πορτοκαλί. Έκανα χάλια το δωμάτιο εδώ πέρα όπως τα χάζευα και το δοκίμαζα. Ή να μην ντυθώ αρχαία Ελλάδα στην Ταϊλάνδη. Δεν κατάλαβα, μόνο αυτοί θα εξάγουν πολιτισμό. Φόρεσα τις πεταλούδες μου, ρε, να είμαι όμορφη και γλυκουλά. Δεν είμαι όμορφη και γλυκουλά. Το χαζά. Ορίστε. Έφτιαχνα τα μαλλιά του. Ορίστε και το outfit of the day, ρε. Και αυτό πήγα να πω, ναι, ξαφνικά έγινα Κύπρια. Τέλεια είναι τα κυπριακά. Γιατί τα ξενοδοχεία πάντα έχουν πάρα πολύ κακό φως, αλλά πολύ, ωραίο, πολύ ωραία διακόσμηση. Το κακό με αυτό το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ όμορφο τα πάντα, όλα GG. Απλά η ντουλάπα είναι αυτή. Είναι τύπου κρεμάστρα, δεν έχει πουθενά αλλού. Οπότε καταλαβαίνεις, επικρατεί ένα χάος εδώ πέρα. Εγώ γενικά και δύο μέρες να πάω κάπου διακοπές, όλα μου τα ρούχα θα τα πλώσω στη ντουλάπα να βλέπω τι έχω και τι φοράω. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που βλογκάρω τόση ώρα. Α, θα μου πεις βλογκάρω κυρίως από το κινητό. Έχει φουλ μπαταρία. Α, ναι, σκέφτομαι και λέει με το που βγούμε έξω και πέφτει. Θα πάρω μία μαζί, ναι. Φτάσαμε στο Ong Ang κανάλι. Το οποίο έλεγε πως κάθε πουσουκού, γιατί εγώ εδώ πέρα έχω κάνει ολόκληρο PDF παρουσίαση, έτσι. Και είχα σημειώσει ότι κάθε πουσουκού εδώ πέρα έχει μια πολύ ωραία αγορά με φωτάκια και και. Που φαίνεται να είχε αυτές τις προοπτικές, αλλά δεν τις ακολούθησαν πολύ τα παιδιά. Είναι τα πάντα κλειστά, μέχρι και τα φωτάκια. Αλλά, κοιτάξτε ένα ωραίο γκράφιτι που έχει όλα τα vintage εκεί, Mojo Jojo. Πάνω εκεί, άμα το βλέπετε, αυτή εδώ η φλανάδα Powerpuff Girls. Όλα τα ωραία. Μέχρι και τα φωτάκια κλειστά. Θα ήταν όλα ανοιχτά, έτσι φαίνονταν στις φωτογραφίες και εδώ είχε πάρα πολλά μαγαζάκια και πάγκους. Αλλά δεν ψήθηκαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορούμε να έρθουμε μια καθημερινή να δούμε μήπως είναι έτσι. Α, έλα ρε, τι ωραία που θα μπορούσε να ήταν. Πάω, εδώ πέρα τα παιδιά έχουν βάλει μεροκάματο, μόχθο, αγάπη, πόνο, όλα. Και περίμενα πως και πως για το Ογκάνγκ. Ήταν τόσο ωραίες τις φωτογραφίες. Α, εντάξει, φανταστείτε το με πολύ κόσμο. Παίζει να μπορέσουμε να έρθουμε
λίγες ώρες πριν φύγουμε από την Μπανκόκ. Γιατί θα ξαναέρθουμε, θα πάμε μετά Phuket, μετά Krabi, λογικά θα κάνω ξεχωριστά vlog. Και μετά θα έρθουμε άλλες δύο μερούλες να πάρουμε σουβενίρ, για να μην τα πηγαίνω φέρνουμε σε όλες τις πτήσεις. Να πάρουμε σουβενίρ και να δούμε ό,τι δεν προλάβουμε να δούμε. Καλή ώρα! Φτάσαμε Khao San! Εκεί που πήγαμε γινότανε της κακομοίρας, δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, δεν ξέρω πως περνάνε καλά έτσι. Και ήρθαμε πάλι εκεί που νομίσαμε χτες ότι είναι το Khao San και είναι η ήσυχη Khao San και θα πούμε εδώ ένα ποτάκι. Ήσυχα, ωραία, οικογενειακά. Παρέα με παππούδες, ναι, το προτιμώ. Ρε, κάτσαμε, τι να σου πω, 5 λεπτά που πήγαμε από τη μία και στην άλλη και με πιάσει πονοκέφαλος. Κάτσαμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μαγαζάκι, είναι έτσι ξύλινα και ωραία και γλυκούλικα. Δροσερός, μπροστά με τον ανεμιστήρα. Έτσι, είναι τύπου είμαστε σε παράθυρο και αγναντεύουμε τα παιδιά εδώ πέρα, παρακολουθούμε τι λένε. Πλάκα κάνω. Δεν κάναμε πολλούς ναούς και τέτοια γιατί δεν είχαμε μηχανάκι, θα τα κάνουμε από αύριο. Εδώ ωραία ασιατική πυρίτσα και πήραμε και μια καρύδα γιατί τα βλέπουμε και τα λιγουρευόμαστε και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Αλλά δεν ξέρω αν θα μ' αρέσει, δεν τρελάνε με μια καρύδα. Τέλειο είναι, είμαι σίγουρος. Γεύση καρύδα, δεν είναι καρύδα εντελώς. Δεν είναι πολύ έντονη γεύση, είναι ότι πρέπει. Εγώ νομίζω ότι έχει πιο πυκτή γεύση. Ναι, γιατί αυτό είναι συμπυκνωμένο που λες. Η κανονική καρύδα έρχεται έτσι, τη σπάνε και βγάζει υγρό. Και είναι έτσι, είναι νερό. Είναι τέλειο. Δεν έχει τις ταινίες που τη σπάνε και το πίνουν σαν νερό. Όχι, όχι, είναι νερό. Τύπου ευαπορέ. Ναι, όχι, όχι, καμία σχέση. Το ευαπορέ που λες είναι το που το συμπυκνώνουν και το κάνουν έτσι. Τόσο όσο, τέλειο. Είναι όμως αγάλα, Ναι. Καλή νύχτα σας. Τα λέμε αύριο. Γεια σας. Έχεις λουλούδι στον καφέ σου. Εγώ νόμιζα ότι σου έφερε κοκτέιλ, ρε. Του μπερδεύτηκε. Καφέ με ρούμι. Έχουμε έρθει σε ένα μαγαζάκι εδώ πέρα. Εκεί λίγο πιο πάνω είναι εκεί που τρώμε ξανά και ξανά. Και το είχαμε δει ότι έχει πρωινό και λέμε: Οκ, ας έχουμε. Δεν ξετρελαθήκαμε. Το άλλο που πήγαμε χθες ήταν πολύ πιο ωραίο. Και μετά λέμε να πάμε είτε στο Grand Palace είτε σε κάποιο ναό. Οπότε λογικά θα πιάσει καμία χερή πόρα. Είμαστε πάλι σε αυτό το φέρι που μας πηγαίνει απέναντι. Θα δείξει. Εντάξει, την περιμέναμε την βρόχα. Σε εποχή μουσόνων έχουμε έρθει. Σμαράγδια, πετράδια, ιστορίες και το βράδυ που περάσαμε γυάλισε τόσο πολύ. Είναι όλο πανέμορφο, κάτι κοπέλες εκεί έχουν εντυθεί με παραδοσιακές φορεσιές. Wow, ακόμη και εδώ είναι με πετράδια. Όλο, μα όλο. Γιατί δεν τα πουλάνε να τους πάρουμε σε όλους σπίτια. Τι βλέπουν αυτά τα σπίτια, τα χρυσάφια. Έχουμε έρθει σε ένα ναό που λέγεται Wat Sukhat, κάπως Sukhat. Έτσι. Δεν έχουν πουθενά αγγλικά για να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε.
κάτι. Εδώ πέρα η μπόρα στη Ταϊλάνδη είναι σαν το ελληνικό ψιλόβροχο. Αυτή τη βροχούλα εμείς στην Ελλάδα την έχουμε για κολατσό. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτονία στη Ταϊλάνδη, ομπρέλες και αδιάβροχα, δεν υπάρχουν πουθενά. Ρε παιδί που στην Ελλάδα δεν βρέχει και βγαίνουν κατευθείαν με τις ομπρελίτσες και σου λένε ομπρέλα 5 ευρώ. Δεν εννοώ μόνο πλανόδιο, ούτε σε όλα τα μαγαζιά έχει μέσα. Μόνο σε 7-Eleven βρήκαμε, αυτά τα σούπερ μάρκετ. Ναι, που είναι σαν να έχει τραβηχτεί πλάνο από ταινία. Ό,τι και αν κοιτάξεις, εδώ ας πούμε αράζουμε και έχουμε μπροστά μας ένα τουκτουκ. Πήραμε εδώ πέρα φρουτάκι, ανανά, όλα τα χίλια δυο. Ένα ωραιότατο κρασάκι που είναι από τα πιο ωραία κρασιά που έχω πιει. Τύφλα να έχουν τα αθηναϊκά, έτσι. Και έχουμε αράξει ένα μαγαζάκι εδώ κοντά στο ξενοδοχείο. Και κοιτάμε την κίνηση της Μπαγκόκ στις 10 η ώρα το βράδυ. Νιώθω σαν τις γιαγιάδες που αράζουν έξω από την πολυκατοικία τους και μετράνε τα αυτοκίνητα. Φτάσαμε στο δεύτερο μας ξενοδοχείο. Εδώ πέρα έχουμε και πισίνα, κυρίως και ο κύριοι. Είναι το Center... Πάντα ξεχνάω το δεύτερο. Center Point Siloam. Ναι. Και κοιτάξτε τι είδαμε απέναντι. Αυτό είναι ένα κτίριο που βλέπετε αυτό που κάνει έτσι. Είναι μπαλκονάκι. Πίσκατα. Πόσα άτομα μένουν εκεί. Να, εδώ θα το καταλάβετε. Βλέπετε εδώ. Όλα αυτά είναι μικρά μπαλκονάκια. Wow, απέναντι μας έχουμε ουρανοξύστη. Πού? Εδώ. Τι που. Έχουμε έρθει στον πιο διάσημο Ταϊλανδό. Προπονητή Muay Thai. Και έχει μαζί του μάθημα ο Άλεξ. Ξέρεις, μπορούσες να κλείσεις και είναι τέλειο, δεν έχω ξαναδεί προπόνηση. Yeah! Είναι τέτοια φάση, Παναγίτσα μου. Μαμά, πού πάμε. Μαμά, έλα να με πάρεις από εδώ. Yeah! Ο κύριος φωνάει. Yeah! Ελπίζω να μην το χτυπάει. Και η φάση είναι κάπως έτσι εδώ πέρα, full on προπόνηση, έτσι. Τον ένα σάκο μετά τον άλλον. Από εκεί, έχει άπειρους σάκους. Κοιτάμε από την προπόνηση και δείτε πως είναι η διαδρομή για να καταλάβετε πως είναι η πραγματική Ταϊλάνδη. Τσάμπα χαρήκαμε, παιδιά. Ήταν ό,τι χειρότερο έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά δεν πειράζει.
Ταϊλάνδη. Αν έρθετε ποτέ Ταϊλάνδη, να είστε τουρίστες και να τρώτε εκεί που έχει τους Αμερικάνους και τους Άγγλους. Για κάποιο λόγο είναι εκεί. Και επειδή τα χόρτασα, μπήκα σε ένα 7-Eleven και πήρα αυτό εδώ το θεσπέσιο πράγμα που είναι με ψάρι. Είναι πιο ωραίο το από McDonald's. Το δεύτερο ξενοδοχείο που κλείσαμε είναι υπερβολή. Και δεν το ήξερα καν ότι είναι έτσι. Εμείς το κλείσαμε επειδή είχε πισίνα και λέμε: OK, αφού έχει μουσώνες, ας κλείσουμε μια πισίνα, ρε παιδί μου. Μπας και δεν κάνουμε πουθενά μπάνιο. Με που λέτε από εδώ, έχει ολόκληρη κουζίνα, νεροχύτη, κανονική κουζίνα, πλυντήριο. Α, πλυντήριο που εδώ θέλαμε να βάλουμε. Έχει εδώ να φας, κοτζάμ καθρέφτη. Μπαίνεις μετά, συνεχίζεις, ντουλαπάρα τεράστια. Καλέ, αυτό είναι για να μείνεις καιρό, λογικά. Είναι αυτά που μένουν που τα νοικιάζουμε το μήνα. Αυτό, μένεις εδώ, έχεις τα πάντα. Τηλεορασάρα, να αράξεις. Κρεβατάρα. Κάναπες, για να βλέπεις τηλεόραση. Ένα μπάνιο, όσο το παλιό μου σπίτι, με θερμενόμενη, αυτό που μου άρεσε πριν. Και μπανιέρα. Και ντουζιέρα. Ό,τι να είναι, τεράστια ντουζιέρα, ρε. Και εδώ να βαφτείς και να κάνεις και να ράνεις. Και αυτό πόσο είχε, παίζει να έχει 50 ευρώ τη βραδιά, ξέρω εγώ αυτό. Αυτό είχε 50 ευρώ τη βραδιά. Και στην άξο που κοιτάγαμε το 1x1 με το ξύλινο ντιβάνι είχε 150. Αυτό εννοώ. Α, καλέ, τι θέα δεν σας έδειξα. Ουουου, έχει ένα μικρό μπαλκονάκι έτσι τύπου να κάτσεις απλά. Ωραία. Ωραία, αυτή είναι η θέα μου. Είμαστε στον 21ο όροφο και βλέπουμε αυτό. Τι λες, ρε. Οι άνθρωποι είναι κουκίδες! Τι λες, ρε, τι είναι αυτό! Εδώ πέρα είναι οι ουρανοξύστες φλίδα και από κάτω είναι αυτή η αντίθεση, ρε γαμώτο, είναι τα άκρα. Θες να μετακομίσουμε εδώ? Ναι. Δεν πιστεύω. Τι? Την πισίνα μας. Φαίνεται. Ωπα, ρε, τι είναι αυτό! Κοίτα πόσο μικρός είναι εκεί ο άνθρωπος! Παράζει. Και πόσο μεγάλη είναι η πισίνα! Δεν φοβάμαι να μπω εκεί μέσα, ρε! Μέχρι στιγμής αυτός ο ναός που δεν μπορώ να τον προφέρω είναι ο πιο ωραίος που έχουμε δει. Έχει τον πιο ωραίο κήπο, τις πιο ωραίες λεπτομέρειες, έχει ένα ποταμάκι εδώ μέσα και συνδέεται με ένα σχολείο. Και παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ καθαρό. Ο πιο κεντρικός δρόμος είναι ακριβώς από εκείνη τη μεριά. Και παρόλα αυτά έχει την απόλυτη ισχύ. Κοίτα εδώ λεπτομέρειες, το μπλε! Wow, πώς λάμπει έτσι τον ήλιο! Μακάρι να μπορούσατε να δείτε πόσο πολύ φωτίζουν όλα αυτά τα σμαράγδια που έχουν πάνω κολλημένα το βράδυ, που έχει αυτό το, κάνει αυτό το εφέ του Instagram που βγάζει γκλιτεράκια. Αυτό ακριβώς, αλλά in real life, δηλαδή βλέπεις τα μάτια σου να κάνουν... Εκεί ήταν ο μεγάλος ο ναός, αλλά ήταν μέσα monks και δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε, δεν επιτρεπόταν και είσοδος. Έχει το ποταμάκι εδώ πέρα, τέλεια γεφυρούλα. Τα παιδάκια από το σχολείο, ο Άλεξ με τη τσάντα μου που με έβγαζε φωτογραφίες. Τον έβγαλα όμως κι εγώ. Υπάρχουν κάποιες κόμπρες που έχουν αυτά τα σημαδάκια, τα βλέπετε εδώ. Και είναι επειδή μία φορά ο Βούδας κοιμήθηκε ή έκανε διαλογισμό. Ναι. Και τον προστάτεψαν πολλές κόμπρες για να μην πάθει κάτι. Το κάνανε σκιά με το κουκούλι, η κόμπρα, ναι. Επειδή ανοίγει το κουκούλι της. Ναι. Και μετά της, όταν ξύπνησε, της φίλησε εκεί στο κουκούλι για να της ευχαριστήσει. Και έτσι έχουν τάχα με όλες αυτές οι κόμπρες στο σημάδι. Και κοιτάξτε τι ωραίο άγαλμα έχουν εδώ πέρα. Τρομερό. Οπό είναι πανέμορφο. Ναι, ρε. Είμαστε σε ένα μαγαζί που λέγεται Haiso, εδώ στο Siloam District που έχει πάρα πολλά rooftop bars. Και καταρχάς, άμα έρθετε ποτέ Ταϊλάνδη, να έρθετε εδώ, είναι όλοι ευγενέστατοι. Μας μετακίνησαν δύο φορές απλά για να είμαστε πιο κοντά στη θέα. Όποιος φεύγει σου λέει, έλα κάτσε, από μόνοι τους. Και είναι συγκλονιστικό, είμαστε στον 21ο όροφο.
και δείτε τη θέα. Ασιατικ. Α, Ασιατικ, το οποίο είναι αγορά με μικρά μαγαζάκια δεξιά και αριστερά, κάτι σαν τη δικιά μας Ερμού, αλλά λογικά έχει και πιο κάτω μπαράκια ή πιο εκεί νομίζω, γιατί έχει και εκεί πολλά φωτάκια τέτοια. Ναι, τα έχει όλα γενικά. Ναι, έχει λίγο απ' όλα, τύπου απλά περατζάβα. Αυτό. Ξεκινάς από εδώ και έχει αυτά τα τέλεια φωτάκια που εγώ τα λατρεύω. Αν είχα μαγαζί θα έβαζα μόνο τέτοια φωτάκια παντού και θα το έκανα όλο tropical. Ρε. Πώς φάνηκε ρε που σε έφερα πάλι για ψώνια? Πώς φάνηκε που σε ξεγέλασα? Που σου είπα ότι έχει παράκι και τελικά έχει μανικιούρ? Πώς φάνηκε? Ωραίο το γυαλάκι σου, Πέγγι μου. Α, πρόβα! Γκέι! Ωαου, τι ωραίο πλάνο! Γεια! Φιλανάδε, τι κάνεις στην οικία των προγόνων μου? Θες να παίξουμε ένα σκάκι? Θα σε κερδίσω! Θα μπορώ σε ορίστε το καράβι μου, θα πάμε για μία κρουαζιέρα και μετά θα πιούμε ένα ποτό. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Wow. Το πρωί με το που ξυπνήσαμε η πόρτα του ασανσέρ και έχω κάνει ένα καρούμπαλο εδώ. Τεράστια φοβία. Όχι unlocked, τεράστια φοβία έγινε. Ξέρεις, μου ήρθε μπουφ και λέω Παναγία μου. Κατεβήκαμε στο μπουφέ και παίρνουμε πρωινό και βλέπουμε τι ωραία που είναι. Μαϊνάκι όμορφο και καλό εδώ, παιδικότατο. Η θέα. Καθόλου άσχημα, δεν μας έχει κάτσει. Του σερβίρουν και pad thai για πρωινό. Γενικά το πρωινό τους το κλασικό είναι ρύζι και κοτόπουλο. Και είναι έτσι. Και outfit of the day, το σετάκι, το ωραίο το πορτοκαλί. Αυτό είναι σάρπα, γιατί στους νόμους δεν κάνει να φαίνονται οι ώμοι. Τέλειο. Φτάσαμε τυχαία στη Chinatown. Wow! Φτάσαμε στο Grand Palace και αυτό βλέπεις με το κουμπί, σε αυτό το διακριτικό. Δεν το πιστεύω ότι βλέπουν τα μάτια μου. Όλα λάμπουν εδώ πέρα. Όλα λάμπουν και είναι χρυσά και...
Ναι, το περβάζουμε. Εκεί βγαίνω και ρίχνω τα μαλλιά μου. Και αράζεις. Και σκαρφαλώνεις. Α, σκαρφαλώνω και λες, Α, λίγη σκιά. Ναι, ρε. Εν τω μεταξύ, ακούστε. Έχουν εδώ πέρα, το είχα δει και σε βίντεο, έχουν εδώ πέρα σαν τακτική τα τουκ-τουκ οι οδηγοί να σου λένε, α, είναι κλειστός ο ναός, μη πας τώρα, έχουν μια γιορτή, μπλα μπλα μπλα. Και σου λέει, πήγαινε στον άλλο το ναό και στον άλλο και στον άλλο και όταν κάνεις αυτό το tour θα έχει ανοίξει για να πάρεις το τουκ-τουκ και να σε κάνουν βόλτα και να τους πληρώσεις. Ο ναός ήταν κανονικά ανοιχτός. Εμείς την ξέραμε αυτή την πληροφορία γιατί το είχαμε δει σε βίντεο. Ερχόμαστε, μας λένε το ίδιο πράγμα, δεν δίνουμε στην αρχή σημασία. Μας το λέει όμως και στην είσοδο μετά στο Grand Palace ένας τύπος με στολή που λογικά έχει συνανοηθεί με τους φίλους του, τους τουκτουκάδες. Και δεν ήρθαμε εκείνη τη μέρα και ήταν η μέρα που εν τέλει έβρεχε και έριχνε μπόρα και. Και λέμε να πάμε να του πάρουμε με μια πάστα γιατί αυτός ήθελε να μας ξεγελάσει. Και εν τέλει μας έκανε καλό γιατί είδαμε εδώ πέρα το υπερθέαμα το απόλυτο. Τέρμα ήλιο και 45 βαθμούς. Αν έρθετε ποτέ, η είσοδος στο Grand Palace, επειδή είναι λίγο περίεργη, είναι εκεί. Εδώ φαίνονται όλα αυτά που σας λέω και οι περισσότεροι πάμε εκεί. Η είσοδος, να θυμάστε, είναι σε αυτό το πορτοκαλί, στο στενάκι μέσα. Και πηγαίνεις μετά, τσακ, δεξιά στο πρώτο στενό. Τι είναι αυτό? Είναι 45 μέτρα μήκος και είναι όλο χρυσό. Και οι άνθρωποι, για να καταλάβετε πόσο μικροί είμαστε, είμαστε εδώ. Κοιτάξτε μέγεθος του ανθρώπου και μέγεθος του 45 μέτρα. Σοκ. Αυτή είναι η πίσω μεριά από τα πόδια του και έχει παντού σκαλιστά, είναι τοιχογραφίες. Θα πω σκαλιστά, γιατί φαίνονται ανάγλυφα. Θέλει πολύ δύναμη. Ναι, το κατάλαβα. Το βρήκαμε, την προηγούμενη φορά είχαμε πάει σε ένα διαφορετικό. Έβαλα ξανά το κίτρινό μου το φόρεμα για να ταιριάζει, ξέρω τι κάνω. Κόκκινο με κίτρινο, α, ουνάκι. Και είναι πανέμορφο. Μπείτε εδώ. Βουάου, θα πεθάνω. Μακάρι να το είχαμε. Και είχα δει από την σενιόρα αυτούς εδώ τους χυμούλιδες που τα έδειχνε και εκείνη στο vlog όταν είχε έρθει. Και είναι ό,τι καλύτερο. Είναι τύπου με βιταμίνες, με. Είναι δύο γουλίτσες, κάνουν 30 λεπτά και είναι ό,τι καλύτερο. Και κάθε μέρα δοκιμάζω και ένα διαφορετικό. Έχει 1002. Yummy, yummy, yummy. Η μέρα μας ξεκινάει με το πιο μικρό πρωινάκι του κόσμου. Το χέρι μου. Ένα σωρότατο χυμούλης. Garlic με τυράκι. Αυτό δεν ξέρω τι είναι. Τα πιο μικρά δημητριακούλια. Κοίτα τα ρε. Ένα μικρό γαλατάκι για να βάζουμε αυτό. Θα πεθάνω. Αν έρθετε στην Ταϊλάνδη, στην Μπανκόκ συγκεκριμένα, και δεν βρίσκετε πουθενά μηχανάκι, να έρθετε στο Πατόι. Είναι φοβερή. Οικογενειακή επιχείρηση. Οικογενειακή. Μιλάνε σχετικά καλά αγγλικά. Το παιδί κυρίως. Τώρα ήταν μια γιαγιούλα. Συνεννοηθήκαμε. Είχε. Πολύ σημαντικό γιατί δεν βρίσκαμε με τίποτα. Οπότε το προτείνω φουλ. Είναι σαν ένα ντότσι στενάκι, αλλά είναι μια χαρά. Τελευταία μέρα προς το παρόν στην Μπανκόκ. Θα ξανάρθουμε για να φύγουμε μετά. Θα κάτσουμε μία-δύο μερούλες πριν φύγουμε εντελώς από Ταϊλάνδη. Πάμε τώρα στο ξενοδοχείο να πάρουμε τη βαλίτσα μας και να πάμε στο Phuket.